Υπάρχουν ιδιαίτερα ανησυχητικές εξελίξει στο Κόσοβο, στην κατεχόμενη δηλαδή Σερβία, στο τμήμα τη κατεχόμενη Σερβία που αποκαλούν κάποιο κοσφοπαίδιο. Υπάρχουν εξελίξει οι οποίε πρέπει να προβληματίσουν και την Ελλάδα, διότι μα αφορούν άμεσα, ιδίω μετά τα τελευταία επικίνδυνα τερτύπια των Δέδια και Μητσοτάκη με του Αλβανού ε, μαφιόζου που κυβερνούν το, την το κατεχόμενο τμήμα τη Σερβία που λέγεται Κοσφοπαίδιο. Α δούμε τι συνέβη και να δούμε και τον παραλισμό και με αυτά που συνέβησαν στη Χιμάρα. Πρόκειται για ένα εγκληματικό καθεστώ. Ένα, ένα εγκληματικό καθεστώ από έναν Αλβανό μαφιόζο, ουσιαστικά, αυτόν τον Κούρτι τον πρωθυπουργό που δυστυχώ, δυστυχώ, και έτσι θα ξεκινήσω, έχει φτάσει σε τέτοιο, τόσο χαμηλό επίπεδο το κόμμα τη Δημοκρατία, το απόκομμα αυτό, η μάστιγα του ελληνισμού με αυτού του ίδιου ολετήρε, δένδια και Μητσοτάκη που αναγνωρίζουν αυτού του τραμπούκου όσα διανόητο και να ακούγεται, το ξέρω, δεν ακου... είμαστε από τι λίγε φωνέ που τα λέμε αυτά, δεν ακούγονται αυτά στην Ελλάδα για να ξέρουν οι συμπολίτε μα τι ακριβώ συμβαίνει. Έχουν αγκαλιάσει αυτού του τραμπούκου. Θα σα πω λοιπόν τι έχει γίνει και θα κάνουμε και του παραλυσμού με τα ζητήματα δικά μα. Λοιπόν, όπω ακριβώ προπυλάκησαν τον κύριο Μπελέρη και έχουν φυλακίσει τρει Έλληνε στην Βόρειο Ήπειρο, στην ελληνική κοινότητα, από την ελληνική κοινότητα τη Βόρεια Υπήρου, οι Αλβανοί του Ράμα, οι μαφιόζοι του Ράμα, οι μαφιόζοι, ουσιαστικά και, και το κράτο τη Αλβανία, στο οποίο ζουν Αλβανοί πολίτε και Έλληνε, είναι στο έλεο μια μαφιόζικη ομάδα του Ράμα, αρχιμαφιόζο με όπλα, με ναρκωτικά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι για, για κάτρα, κάτρε, όχι απλά για φυλακή. Η αντίστοιχη φάτσα, η αντίστοιχη μαφιοζόφατσα κυβερνάει κατ' εντολή των Αμερικανών, μάλλον των Αλβανών, από πίσω οι Τούρκοι και από πίσω ακόμα πιο πολύ οι Αμερικανοί. Ένα Κούρτη, ένα άλλο μαφιό εκεί, ίδια τάξη του Ράμα και κάνουν ακριβώ τα ίδια εγκλήματα. Όπω λοιπόν απαγόρευσαν ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο να συμμετάσχει με μια σκιβωρία που έχτισαν εναντίον του και μέχρι και τώρα είναι στην, στο εξπρέσιο του Μεσουμυχτίου στο Αλβανικό, που ίσω να είναι και χειρότερο και από το Αλβανικό. Κονταροχτυπιούνται στο, τα δύο καθεστώτα στο πόσο βάρβαρα είναι πόσο απολύτιστα, πόσο ανθρωποφάγα, και κανίβαλα είναι. Εγκληματικά, κυριολεκτικά, όχι το πώ συμπεριφέρονται του πολίτε του. Οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι στο έγκλημα. Δεν, δηλαδή είναι, είναι εγκληματί, μαφιόζοι με σακάκια. Δηλαδή είναι πολιτικοί μαφιόζοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για λόγου μαφία, τα οικονομικά, τα φιλέτα τη χυμάρα, οι μαφιόζοι του, του Ράμα έχτισαν μια σκευωρία εναντίον του και τον πέταξαν στη φυλακή. Αυτό το εγκληματικό μόρφωμα, ουσιαστικά το ίδιο μόρφωμα το οποίο βλέπουμε στην Αλβανία που καταδυναστεύει του πολίτε και του Έλληνε τη Βόρεια Υπήρου, ουσιαστικά καταδυναστεύει και του Σέρβου που βρίσκονται στο κατεχόμενο κοσφοπέδιο. Και είναι ακριβώ το ίδιο καθεστώ το οποίο θοπεύει, οι, κύριοι, οι θοπεύουν οι κύριοι Δένδια και Μητσοτάκη και του μαφιόζου, το μαφιόζο Ράμα και το μαφιόζο Κούρτι. Θοπεύει η νουδού, κυλιέται στα πολιτικά κρεβάτια με αυτούς τους ε, με αυτούς στιγνούς και κοινού εγκληματίε. Και δυστυχώ, δεν θα σταματήσω να το λέω, επειδή κάποτε, επειδή η Μητσοτάκη και η Μητσοτάκη είναι οι πρώτοι απαταιώνε και ξέρουν μια χαρά να εκμεταλλεύονται και να εξαπατούν, έχουν πείσει, είναι αδιανόητο για μένα, οι συμπατριώτε μα, Έλληνε Συμπορίου Υπήρου, ότι αυτοί νοιάζονται για αυτού επειδή κάνουν κάποιε ψευτοεπισκέψει και του εξαπατούν. Αφυπνιστείτε, οι μεγαλύτεροι αιωλετήρε είναι η Νουδού, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Σιριζία είναι ανοιχτοί μειοδότε. Οι άλλοι είναι πισόπρατε μαχαιριέ. Και δείτε τι κάνουν εναντίον των συμφερόντων του ελληνισμού. Ξυπνάτε, ξυπνάτε πριν αναργά, μην σα εξαπατούν το, τα, τα πολιτικά μηδενικά τη Αθήνα. Μην του αφήνετε να σα εξαπατούν. Είναι δυστυχή η κατάσταση αυτή. Ξυπνάτε. Δεν μπορώ να ακούω άνθρωπο στη Βόρεια ή προ-Βόρεια Πυρότη που να έχει θετικέ μισό πράγμα να πει για τον και την Είναι κρίμα, ή μάλλον είναι ντροπή. Φτάσαμε λοιπόν να ε, είχαμε τις εκλογές το Μάιο στη Χιμάρα που φάνηκαν εκεί ε, τα αισθήματα των ανθρώπων των Ελλήνων που ε, πήγανε πήγαν στις κάλπες και ανέδειξαν εκεί τον κύριο Μπελέρι Μπελέρη βέβαια επειδή τα καθεστώτα είναι ίδια και κοινά και συγκοινωνούν τα δοχεία αν θέλετε όπως έκανε ο Ερντογάν με τους Κούρδους που ουσιαστικά δεν τους, ε, ε, τους έβγαζαν οι τοπικοί ε, πληθυσμοί δημάρχους στον Διαρμακή, στην Ανατολική Τουρκία και δεν του επέτρεπε να διοικήσουν. Του πέταγε στη φυλακή, του ξύλωνε, του καθερούσε, έβαζε κρατικού διαχειριστέ. Τα ίδια ακριβώ κάνει. Ουσιαστικά, de facto, το ίδιο κάνει και ο Ράμα. Δεν τον αφήνει να από στη φυλακή, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει τη δημαρχία. Θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα για να παρακάμψει την ψήφο και να κάνει αυτά τα οποία κάνουν οι φασίστε τη γειτονιά μα. Αυτού του οποίου, ξαναλέω, θα του δαχτυριντίζουν οι ελαδίτε πολιτικοί, οι του Νουδού. Ακριβώ το ίδιο λοιπόν ουσιαστικά έγινε και τον Απρίλιο στην... στο Κόσοβο. Εκεί, όπω γνωρίζετε, στην... το... οι βόρειε περιοχέ είναι κατά βάση, κατά συντριπτική πλειοψηφία του, είναι σερβικέ κοινότητε. Ζουν εκεί, διότι είναι εν γέννη το Κόσοβο, είναι μια σερβική περιοχή, η οποία την έχει καταλάβει με, την εγκληματική... με τα εγκλήματα πολέμου του 1999 του ΝΑΤΟ, του εγκληματία Bill Clinton μεταξύ των κενών Λεβίνσκι και Χίλαρη, τη Χίλαρη μάλλον την κοιτούσε στα μάτια μόνο. Μεταξύ λοιπόν των διαλυμάτων της Λεβίνσκι βομβάρδιζε αυτός ο, ο, ο ανεκδίγητος πολιτικός, ένας εγκληματής πολέμου πραγματικά αυτό ήταν και άλλωστε έχει ομολογήσει πάρα πολλά από τα εγκληματά του μεταξύ στιγμών αδυναμίας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με τις πλάτες των σοσιαλιστών εδώ που υποτίθεται διατείνονται για την ειρήνη, ο σοσιαλισμό, μια πολιτική ιδέα και μισή, δεν υπάρχει σοσιαλισμό. Σαν ιδέα είναι μια φενάκι, μια χήμερα, ένα δημιούργημα ανθρώπων, απαταιώνων. Βρέθηκαν λοιπόν οι χρήσιμοι απαταιώνε εδώ, ΓΑΠ, τότε Σιμίτη κτλ. Ειρηνιστέ, ξέρετε, οι αγκαλιέ των λαών. Αγκαλιάζουμε του Τούρκου, πάντα με του εγκληματίε. Και όταν οι πραγματικοί εγκληματίε, οι άλλοι εγκληματίε, μάλλον από την άλλη πλευρά, του Ατλαντικού βομβάρδιζαν τι περιοχέ, δίναν πλάτε. Ρίχναν πλάτε οι Πασόκοι τη Ειρήνη. Γι' αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια εγκληματική ιστορία και θα έπρεπε να καταστραφεί αυτό το κόμμα, να φτιάξουν κάτι καινούριο. Με αυτή την εγκληματική ιστορία δεν να πάτε πουθενά. Και απευθύνομαι σε αυτού που ε, στηρίζουν αυτό το εγκληματικό κόμμα με την ιστορία του, τη βαριά ιστορία του τον Παπανδρέου και Σιμίτη. Άγκαλο κτλ. Με αυτή λοιπόν την εγκληματική πλάτη που ρίξαν τότε οι σοσιαλιστέ εδώ, οι Πασόκοι, οι Πασοκατζίδε, κάναν αυτά τα εγκλήματα και κατέλαβαν ουσιαστικά η Ανατολική την περιοχή αυτή από το Κόσοβο, δημιουργώντα ένα άλλο ψευδοκράτο. Επέτρεψαν δηλαδή οι Έλληνε πολιτικοί τότε αυτό να γίνει αυτό που κάνανε οι Τούρκοι στην ματωμένη μα Κύπρο. Δηλαδή να κλέψουν κομμάτι τη Σερβία όπω έκλεψαν οι Τούρκοι κομμάτι της Κύπρου, δίχως ντροπή, δίχως ανέσχυτη, βαθιά αν θέλει, σημαία αν Υπήρχαν σύμβολα κάτω του ελληνισμού, τα φέρνει διαχρονικά το Πασόκ. Απέτρεψαν να γίνει κάτι αντίστοιχο με την κατεχόμενη Κύπρο, στο κατεχόμενο πλέον Κόσοβο. Και, όπω καταλαβαίνετε, οι περιοχέ αυτέ είναι σερβικέ. Ευτυχώ η Ελλάδα δεν τι αναγνωρίζει. Δείτε στο χάρτη, εδώ. Τι χώρε οι οποίε αναγνωρίζουν δεν είναι. Ο μισό πλανήτη, όσο τέλο πάντων και πληθυσμιακά θα λέγαμε, τυπική πλειοψηφία του πλανήτη, αν δείτε πληθυσμιακά τον το πλανήτη, τέλο πάντων χώρε οι οποίε ελέγχονται από τα κοράκια τη Δύση έχουν αναγκαστεί ξαναγκαστεί να αναγνωρίσουν, είναι ένα. Όχι μόρφωμα, είναι ένα, μία, ένα ανοιχτό έγκλημα. Ένα ανοιχτό έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα, ένα ανοιχτό έγκλημα κατά τη ειρήνη, κατά του σερβικού λαού, αυτό το οποίο λέγεται Κόσοβο. Και οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί ζητούν αυτονομία. Υπάρχουν διάφορε προβλέψει και συμφωνίε να, ε, να, υπάρχει μια αυτοδιαχείριση ουσιαστικά τη περιοχή και των σερβικών ενώ κατοικημένων περιοχών στη, στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο και να ε, χρηματοδοτούνται βέβαια οι, τα τοπικά συμβούλια τα οποία είναι, ε, απολαμβάνουν καθεστώ αυτονομία από τη Σερβία για να μπορούν να λειτουργούν. Ε, δεν το αναγνωρίζει λοιπόν αυτό ο ε, φασίστα, ο μαφιόζο, δηλαδή, μα, όχι απλά φασίστα, μαφιόζο Κούρτι, αυτό ο, ο, ο Αλβανό εγκληματία, του σωρού εγκληματίας, δεν έχει καν πολιτική σκέψη. Αυτό λοιπόν δεν του αναγνωρίζει τη δυνατότητα να έχουν την αυτονομία του οι άνθρωποι στην κατεχόμενη πατρίδα τους και του επέβαλε εκλογέ, τι οποίε οι άνθρωποι, τις, οι πολίτε, οι, οι, οι Σέρβοι του, του Κωσόβου δηλαδή, δεν συμμετείχαν ουσιαστικά ε, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, αρνήθηκαν να συμμετέχουν, απήχαν όλοι εν συνόλο από την εκλογική διαδικασία του Απριλίου για τις τοπικές εκλογές, για την άδειξη δηλαδή δημάρχων στις περιοχές αυτές, στις σερβικές περιοχές στις κατοικί... σερβική όλο το κόσμο, στις βόρειες περιοχές. Εκεί λοιπόν το 3,5% συμμετείχε. Το 3,5% για να καταλάβετε πόσο σερβικές είναι οι περιοχές αυτές. Οι μόνοι που συμμετείχαν ήταν οι Αλβανοί και κάποιοι μέχρι και από αυτού, επειδή συγχαίνονται τον Κούρτη δεν συμμετείχαν ούτε αυτοί απείχαν και αυτοί. Άρα μετέβει το 3,5% στην κάλπη και ήθελε ο Κούρτη ο αρχιφασίστας να βγάλει ε, αποτέλεσμα με αυτή την αθλειότητα. Και προφανώ με 3,5% δεν, να, 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 δεν μπορεί να βγει η δήμαρχος. Έχει, έχει απονομοποιηθεί όλη η διαδικασία. Ο νόνο ε, γιατί. Και παρόλα αυτά, για να δείτε πόσο αυταρχικά είναι το καθεστώ του Κούρτη, αποφάσισε να στείλει μπράβου, ε, του λένε αστυνομικού, αλλά τα κράτα καθεστώτα αυτά, και το καθεστώ του Ράμα και το καθεστώ του ε, Κούρτη, δεν, δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη, ούτε αστυνομία. Είναι μπράβοι και ε, μαφιόζοι που φοράνε καπέλα δικαστών το πρωί. Ουσιαστικά είναι κράτη, κράτη μαφιόζων. Ξε, ξεκάθαρα πράγματα. Είναι κράτη μαφιόζων. Όποιο είναι κρατικό αξιωματούχο σε αυτά τα καθεστώτα, του Κούρτη και του Ράμα, είναι μαφιό, είναι μπράβη, τραμπούκι και, και το καθεξή. Έστειλε λοιπόν μπράβου να χτυπήσουν του ανθρώπου γιατί είχαν φτιάξει ουσιαστικά οι. Διαμαρτύρηθηκαν οι Σέρβοι και είπαν όχι, με 3,5% εμεί απήχαμε όλοι, δεν υπάρχει αποτέλεσμα με 3,5% να, να έχει, να έχει εκλεγεί νικητή δήμαρχο με 3,5% συμμετοχή και ε, δημιούργησαν ε, 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 ουσιαστικά πέταλα γύρω από, το, από, τα δημαρχία των πόλεων, των βόρειων πόλεων, για να μην μπουν οι ε, διορισμένοι ουσιαστικά δήμαρχοι, οι Αλβανοί διορισμένοι δήμαρχοι του καθεστώτο Κούρτη από τον Κούρτη. Για να μην εισέλθουν διότι δεν έχουν καμία νομιμοποίηση. Ε, και ουσιαστικά επειδή με το στανιό έπρεπε να μπουν οι διορισμένοι δήμαρχοι, έστειλε του μπράβου του Κούρτη να δίνουν τον κόσμο που είπε ότι αυτή η δικασία δεν, δεν ήταν δημοκρατική. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα, τα έκτροπα. Του ρίξανε χημικά όπω τα, ξέρουν τα καθεστώτα σε όλη την Ιφίλιο να, να κάνουν. Όπω το έχει κάνει και ο Τσίπρα, όπω το έχει κάνει και ο Μητσοτάκη. Χημικά και ε, βάλαν φωτιά και σαμάξια των τον, ε, κατοίκων. Προφανώ με την πρόφαση ότι διαμαρτύρεστε, του κάψαν και τι περιουσίε. Οι, οι, οι τραμπούκοι σε εισαγωγικά ε, αστυνομικοί του Κούρτη. Και πράγματι με το στανιό, με τη βία, με τα, τα γκλόπ και τα πιστόλια. Γιατί αυτό, αυτό είναι, αυτή είναι η δυσφόρηση βάλαν Βάλαν οι τρει από του τέσσερι ε, ε, ψευτοδήμαρχοι που του ε, διόρισε ουσιαστικά ο Κούρτη, του βάλανε με το στανιό μέσα στα γραφεία του. Και ο κόσμο πολύ κανά έκανε και του ε, έριχνε, έριχνε αυγά ε, και ντομάτε, διότι ε, αυτό αξίζουν. Αυγά και ντομάτε. Στην ε, ε, καυτόλου αυτή διαδικασία λοιπόν υπήρχαν, 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 πο, υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί. Ε, μισό το λίγο να. Ε, ε, να, να, δούμε, να θυμηθούμε ότι πριν ένα μήνα πάλι είχαμε, όχι πριν ένα μήνα, πριν μερικού μήνε, δεν θυμάμαι ακριβώ, πριν δύο-τρει μήνε έγιναν αντίστοιχα συμβάντα, θα θυμάστε, όπου ουσιαστικά ε, οι άνθρωποι αυτοί στην κατεχόμενη, στο κατεχόμενο Κόσοβο οι Σέρβοι είχαν πινακίδε στα αμάξια του σερβικέ, που τι έβγαζε και τι πλήρωνε το, 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 Σερβικό Υπουργείο Μεταφορών και χρησιμοποιούσαν αυτέ τι πινακίδε. Εμφανίστηκε λοιπόν το, ψεύδο, το, το ψευδο, το που δεν είναι μέλο του ΟΗΕ, διότι η Ρωσία, η Κίνα κτλ. του έχουν μπλοκάρει, δεν είναι ένα γνωρισμένο κράτο. Ούτε στον ΟΕΕ και αποφάσισα με το Στανιό, αυτό ο μαφιωζόφατσα, ο Κούρτη, να του πει: Όχι, θα βγάλετε, θα ξυλώσετε τι ε, ε, τις πινακίδε. έχω του μπράβου εδώ και την υποστήριξη των, ε, των, των Τρουκαλάδων και των, ε, των άλλων μαφιόζων του Γράμμα και δυστυχώ και των Αμερικανών. Θα βγάλετε τι πινακίδε τη Σερβική και θα βάλετε τι δικέ μου. Γιατί δηλαδή, έτσι αποφάσισα. Και αντίδρασε ο κόσμο πάλι είχαμε έκτροπα επεισόδια μάλλον και τότε όπως και τώρα ο, ο πρόεδρος της Σερβίας ο Βούτσιτς έστειλε κινητοποίησε το σερβικό στρατό και τον έφερε στα σύνορα για να δείξει την υποστήριξή του στους Σέρβους και να στείλει μήνυμα στον Κούρτι ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ δεν θα, μας, δεν θα μα πολίτες μας με τις ε, πρακτικές σου. Να το θυμόμαστε δηλαδή δεν είναι Η... Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την, την τελευταία εξέλιξη η αντίδραση υπήρξε από, την δυτική, από τα δυτικά στρατόπεδα, διότι από ό,τι φάνηκε ο Κούρτη πήρε μόνο στην απόφαση αυτή να κλιμακώσει, να στείλει δηλαδή μπράβο για να επιβάλλει το 3,5% στη σερβική κοινότητα, στην, πατρίδα, στην κατεχόμενη του πατρίδα. Δεν υπήρχε λοιπόν σχετικά, δεν είχε φροντίσει, γιατί είπαμε, ε, δεν, ε, όταν είσαι μαφιόζο, το μόνο που ξέρει είναι να απειλεί, να χαζογελά στο δέντρο όπω έκανε και ο Κούρτη και ο. Ράμα, να ξεγελά το δέντια όπω έκανε και ο Ράμα και ο Κούρτη. Εντάξει, ξεγελά το τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει όμω να ξεγελάσει να πάρει πρωτοβουλίε δίχω να, να, να έχει την άδεια των πατρώνων σου, γιατί είσαι και εσύ ένα τίποτα. Φαντάσου πόσο τίποτα είναι η δική μα που του ξεγελάνε οι αχυράνθρωποι των Αμερικανών. Για να καταλάβετε τι είναι το δικό μα δίδυμο μετσοτάκι δέντια. Έτσι λοιπόν με το που έγιναν τα έκτροπα, υπήρξαν κα, 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 καταδίκε και από την. Εντάξει, προφανώ από τη Σερβία, η οποία είπαμε έστειλε το στρατό τη, αλλά και ο, ο αυτό ο, Τρουκολάγνος, Τουρκολάγνο, γενικό του ΝΑΤΟ, ο οποίο είπε ότι πρέπει, λέει, η Πρίστινα, κατεχόμενη Πρίστινα, να αποκλιμακώσει και να μην παίρνει βήματα μονομερή και να μην προχωρήσει σε μονομερή κινήσει. Ε, και επίση, λέει, συνεννοήθηκε με τον Μπορέλ για το Κόσοβο και υπενθυμίζει σε όλου ο, και αυτό είναι σημαντικό, θα το συζητήσουμε αργότερα, ο ε, ότι δεν θα μπορέσουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η, το, το ούτε η Σερβία, εάν δεν υπάρξει διάλογο. Υπήρχε μια άλλη δήλωση από την Οάννα Λουγκέσκου, μια εκπρόσωπο τύπου του, ε, του, ΝΑΤΟ να, να, πάλι, η οποία και αυτή είπε πω καλούμε του θεσμού στο Κόσο. Ποιου θεσμού, ποιου θεσμού, ποιου θεσμού, τον αρχικαπετάνιο και το, ε, τη μαφία, τον ΟΝΟ, και, τους, και, τα πρωτοπαλίκαρα και τι φωνιάδε του. Ποιου θεσμού, δεν τρέπεστε. Του ίδιου φωνιάδε και πρωτοπαλίκαρα που νομιμοποίησε ο, ο, Τσίπρα. Ό, όχι ο Τσίπρα, καλά. Που νομιμοποίησε ο Δέντια σε επίσκεψή του. Του ίδιου ε, δολοφόνου και νονού τη μαφία, τη αρμενική μαφία που νομιμοποίησε ο Δέντια. Αυτού λοιπόν του καλεί η Λουγκέσκου <just laughs> να, <glaube> να, αποκλιμακώσουν και να πάμε, λέει, σε, σε διάλογο. Διάλογο με του μπράβου νύχτα. Με του μαφίου νύχτα. Επίση, και η Αμερικανοί και ο Μπλίνκεν έκανε σχόλιο. Κοινή δήλωση από τις πρεσβείες των ΗΠΑ της Αγγλίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας οι οποίοι είπαν ότι δεν θα έπρεπε η Πρίστινα να παίρνει τέτοια μέτρα με τη βία να θέλει να έχει πρόσβαση, να βάζει με τη βία τους Δημάρχου στα δημαρχία. Αχ, δεν, δεν, δεν ξέρω τι να, τι να πρωτοπώ εδώ ο Κούρτη ανένδοτος είπε πως καλά κάναμε και στείλαμε τους ε, τραμπούκους μας, συγνώμη τους αστυνομικούς μας, στα, δημαρχεία δημαρχία. Είναι λέει το δικαίωμα αυτών οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε δημοκρατικές διαδικασίες, σε δημοκρατικές διαδικασίες να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους χωρίς απειλές ή φόβο ή εκφοβισμό. Ποιε δημοκρατικέ διαδικασίε τελειωμένε, ποιε δημοκρατικέ κατακαημένε, ξέρει εσύ από δημοκρατικέ διαδικασίε ή οράμα, έχετε ιδέα τι ίδιε αθλητέ που κάνετε στον Πελέρι τι κάνετε και εδώ. Δεν τρέπεστε. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι είστε μαφιόζοι με διπλωματική ασυλία. Αυτό είστε. Είστε μαφιόζοι με διπλωματική ασυλία. Μέχρι και τα ρούχα σα βρωμάνε μαφία. Θα μα πει εσύ, όπω μα είπε η άλλη ανεκδίκητη στην Αλβανία, ότι η υπουργή να την αυτή, ότι υπάρχει λέει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ποια είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είστε ένα καθεστώ φωνιάδων. Αυτό είστε. Και μα πείτε για να ο δικαιοσύνη και ο Κούρτη λέει αυτοί που εξελέγησαν δημοκρατικά. Πού εξελέγησαν δημοκρατικά. Πού εξελέγησαν δημοκρατικά. Πείτε μα. Στο 5%, στο 3,5%. Τα καθεστώτα αυτά πρέπει να απελευθερωθούν οι λαοί και του Κωσυφοπεδίου και τη Αλβανία. Όλοι, όλες, ο αλβανικό πληθυσμό, οι μειονότητε, η ελληνική κοινότητα, όλοι να απελευθερωθούν από αυτά τα καθεστώτα. Είναι καθεστώτα εγκληματικά δεν έχουν ιδέα από δημοκρατία, δεν έχουν ιδέα από κράτο δικαίου, δεν έχουν κανένα ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινότητα και είναι αντίστοιχα εγκληματικά, ξεπλένουν το έγκλημα και είναι συνένοχοι. Και μαζί του στον εγκληματικό χώρο, όλε οι χώρε που σου συζητάνε να ενταχθούν αυτέ οι οντότητε εδώ, οι μαφιόζικε στην ευρωπαϊκή κοινότητα, στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αποτίθεται, με όρου νομιμότητα και δεν ξέρω και εγώ τι, είναι εγκληματίε κοινή και στιγμή. Πρέπει να απελευθερωθούν οι λαοί του προσέθεσε ο Κούρτη μετά ότι είναι το είναι δικαίωμα των πολιτών να έχουν εκλεγμένου αξιωματούχου εκλεγμένους αξιωματούχους και μέσω της συμμετοχή συμμετοχής και όχι της βίας παρεμπόδισης αυτός είναι ο τρόπος να εκφράζει κανείς τις πολιτικές του απόψη μια δημοκρατία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι στο βαθύ σκοτάδι της εγκληματικότητά σου. Δεν έχεις ιδέα. Έχεις έναν σοβινισμό εγκληματικό ο οποίο έχει ένα, ένα μίσο, μια μυσαλλοδοξία, είστε αγράμματοι, είστε αμόρφωτοι, είστε βάρβαροι, όπω είναι και τα καθεστώτα τη Τουρκία και τη Αλβανία, δυστυχώ. Υπήρξαν αντιδράσει από την τοπική κοινότητα τη Σερβία, των Σέρβων στο Κωσφοπέδιο, οι οποίοι είπαν ότι εμεί θέλουμε ειρήνη, ακόμα και οι Αλβανοί πολίτε που είναι εδώ θέλουν ειρήνη, μόνο αυτό, ενώντα τον Κούρτι, μόνο αυτό θέλει αυτό το, το χάο. Ότι πράγματι δηλαδή απλοί άνθρωποι και οι Αλβανοί του Κωσφοπέδιου δεν θέλουν αυτή την αθλειότητα και πως πράγματι το καθεστώς είναι αυτό που είναι μαφιόζικο, το καθεστώς είναι αυτό που είναι εγκληματικό και το καθεστώς θέλει αυτήν την, την, καταστροφή. Συνέχισε η, στην ίδια γραμμή, συνέχισε στην γραμμή Κωσοβάρη, εμφανίστηκε μια προεδρίνα, μια προεδρίνα την οποία την ομοποίησε πάλι ο Δένδιας. Μια Οσμανή που τη είπε κύριε Πρόεδρε, τότε όταν έφτασε και την ε, έδωσε τιμέ, ενώ η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει το Κόσοβο, παίρνει πρωτοβουλία ο ενδιαφέρει και δημιουργεί νομικά προηγούμενα κατά τη πατρίδα μα και κατά τη Κυπριακή Δημοκρατία για τα οποία θα πρέπει τον είχε εγκαλέσει ο Χρυστοδουλίδη, αν δεν ήταν και ο ίδιο τη ίδια νομοταξία, τη ίδια σέκτα, θα πρέπει να τον είχε εγκαλέσει με ρηματική διακοίνωση ότι εσύ δεν εκπροσωπεί τον Ελληνισμό. δέμβια, με το να νομοποιεί το Κόσοβο, να το αναγνωρίζει, ενώ δεν υπάρχει σχετική απόφαση και ουσιαστικά να, γιατί είναι εξωμένη, υπάρχει, υπάρχουν τεράστιοι παραλληλισμοί εδώ, να αναγνωρίζει σε πρώτο βαθμό, σε πρωτόλαιο βαθμό και το ψευδοκράτο των κατεχωμένων, Δεν να τον καταδικάσει ο Χρυστοδουλίδη αν είναι Έλληνα, αν είναι Έλληνα να τον καταδικάσει με τι αλβανοτουρκικέ πολιτικέ του δένδια. Και είπε λοιπόν αυτή η Οσμανή, η πρόεδρο, ξαναλέω, η αναγνωρισμένη από του Δένδια Μητσοτάκη, ότι, ναι, ότι ουσιαστικά αυτό ο οποίο προκαλεί αποστατευτεί είναι ο Βούτσιτ. Και αυτό είναι από πίσω, λέει, ότι έχουν φτιάξει παράνομε δομέ εδώ, οι οποίε έχουν μετατραπεί σε ε, μαφιόζικε συμμορίε. Ποιοι μιλάνε, ποιοι μιλάνε για μαφιόζικε συμμορίε, οι οποίε μαφιόζικε συμμορίε, λέει, επιτίθενται στην αστυνομία του Κωσόβου. Δηλαδή και έχουν φτιάξει αυτέ τι μαφιόδικε οργανώσει ουσιαστικά που είναι το κράτο, το, ε, το ψευδοκράτο του Κωσόβου. Αποκαλούν οργανώσει του ανθρώπου που αντιστέκονται και θα του δικάσουν κιόλα. Θα του φέρουν και ενώπιον τη δικαιοσύνη. Δηλαδή και σας, δεν σα αφήνουμε να αναπνεύσετε. Σας, ε, έχουμε φτιάξει θεσμού και δομέ για να σα φημώνουμε και να σα καταστέλουμε και θα σα οδηγήσουμε και στην ψευδοδικαιοσύνη μα που όπως είπαμε και εκεί οι δικαστές και αυτοί είναι ε, κομμάτι της ε, μαφίας του Κούρτη. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα σημαντικό επίσης είναι ότι δεν έχουν ιδέα ούτε καν από δημοκρατία, ούτε καν από πολιτική για να μην πω δημοκρατία, η ε, μαφιοζωταλιμπάν ε, του, του Κούρτη, διότι αυτές, αυτή η κίνηση προφανώς και έγινε ε, δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον ε, υποστήριξη από, ε, από του πατρονές του. Και σου λέει: Εντάξει, αφού έχουμε την ψευτονομιμοποίηση τη εκλογική διαδικασία, πάμε ντουγκρού ε, στα τυφλά, πάμε να το, να το κάνουμε πράξη με τη βία και τα όπλα, διότι αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. με κάτι άλλο. Ε, δεν μπορούσαν απλά να συνειδητοποιήσουν το αυτονόητο ότι με 3,5% συμμετοχή δεν θα σα υποστήριξει κανένα, ούτε, ούτε οι πατρονές σας. Αλλά είναι τόσο πραγματικά μόρφωτοι πολιτικά ούτε, όχι από δημοκρατία, ούτε από, δημο, ούτε από πολιτική δεν καταλαβαίνουν. Που σου λέει με αυτό το χαρτί ότι ψηφίσαμε, πάμε όλοι μαζί, υπάρχει διαδικασία, με τη βία, με τα όπλα, αυτού ψήφισαν, ψήφισαν 500 άτομα σε, σε, κάτι, σε κάποιες εκλογές, είχαμε, είχαμε από 500 ψηφοφόρους, δήμαρχοι κανονικά, εδώ είναι, εκπροσωπούν ε, το Δήμο, πάμε, αυτός είναι ο Δήμαρχος. Δεν έχουν βασική ιδέα του πώ λειτουργεί ένα κράτο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι από μια πλατεία, από τι καθότι είχαν χήμα κάτω με τα όπλα του, σηκώθηκαν, του είπαν Αμερικάνοι ελάτε, θα σα κάνουμε εδώ αχειρανθρώπου μα για να μπορούμε να ελέγχουμε την περιοχή. Και έτσι πήραν τα όπλα, με τα βία μιλούσαν ανθρώπινα, και τώρα ξαφνικά έχουν και ε, θεσμικέ θέσει, συνομιλούν με ε, πολιτικού και του νομιμοποιούν δυστυχώ και οι Ελλαδίτε εδώ ελληνόφωνοι. Για να πάμε λίγο σε αυτό ή μάλλον να, να πω πρώτα ότι υπάρχει το θέμα με το στρατό στα σύνορα διότι εντάξει αυτό νομίζω είναι μια συμβολική κίνηση δεν νομίζω ότι μπορεί να ε, υπάρξει πράγματι εισβολή από, εννοώ από τη Σερβία εισβολή να, ε, να περάσουν τα σύνορα οι Σερβιστρατιώτες διότι εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα ε, θα, πολύ πιθανό, όχι πολύ πιθανό να συγκρουστούν με τι Δυνάμεις διότι γι' αυτό ακριβώς το λέω κάνανε αυτό το ε, ψευδοκράτος οι Αμερικανοί για να μπορούν να έχουν στην καρδιά των Βαλκανίων και να σφυροκοπούν ουσιαστικά τη Σερβία που είναι η τελευταία ε, σύμμαχος της Ρωσίας στην περιοχή να έχουν ένα στρατόπεδο το Bonstil ε, και άρα μια πιθανή κίνηση εντός της του Κωσόβου θα ε, σήμαινε μια, ε, ε, ένα επεισόδιο μεταξύ Σέρβων και γιατί Η Σερβία δεν είναι ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα σημαίνει ένα ολικό πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούν να το κάνουν. Ε. Εν πάση βέβαια, αν υπάρξουν έκτροπα, διότι είπαμε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι, οι μαφιόζοι του Κούρτη δεν έχουν ιδέα, δεν είναι άνθρωποι. Ποιο ξέρει τι μπορεί να κάνουν και μπορούν να αναγκαστούν πράγματι να εξαναγκάσουν του Σέρβου να σώσουν συμπολίτε του, συμπατριώτε του στην κατεχόμενη Σερβία, ουσιαστικά που είναι το Κόσοβο, να αναγκαστούν να περάσουν τα σύνορα για να διασώσουν την ψυχή του άλλο. Είναι πραγματικά ανισχυτική κατάσταση με ευθύνε του μαφιόζου ε, ε, Κούρτη. Και προφανώ υπάρχουν τα γεωπολιτικά εδώ. Ο Κούρτη θεώρησε ότι καθώ η Ρωσία είναι εμπλεκόμενο στο ουκρανικό μέτωπο, είναι μια καλή ευκαιρία να δείξει πόσο καλό παιδί είναι να πάρει κανένα σαχαζοχαρούμενο σκυλάκι, κανένα κόκαλο από του Αμερικανού. Ότι να, εγώ, ενώ οι Ρώσοι είναι απασχολημένοι, εγώ τώρα κάνω την, την τραμπούκη επίθεσή μου. Είναι μια ευκαιρία, μπορεί να θεώρησε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όμω. Και διότι, εντάξει, ο Βούτσιτ δυστυχώ, όπω όλα, όλα έδειχναν συμφώνησε σιωπηρά στην προδοσία της Σερβίας αλλά υπάρχουν άλλοι θεσμοί και δυνάμεις στη Σέρβία που τον ανάγκασαν να κάνει πίσω, τον μάζεψαν διότι πράγματι εδώ υπήρξε μια προδοσία με πλήρη αρρωγή δυστυχώ των τα από τουρκόψυχων ελλαδιτών πολιτικών, τεράστιε ευθύνε. Έχουν ευθύνε οι ΔΕΔΙΑ και οι Μητσοτάκοι, για αυτά τα εγκλήματα. Για όλα αυτά τα οποία βλέπετε αυτέ τις μέρε στο, στο, κόσμο, έχουν ευθύνε αυτοί. Έχουν ευθύνε αυτοί, διότι σιγοντάρουν αυτού του είδου την εγκληματική πολιτική της, ε, του Κωσόβου και τη συγκοντάρουν ούτω ή άλλω. Είναι καρπαζόι πράκτορε σε όλα τα θέματα με του μαφιόζου Ράμα και Κούρτι. Πήγε το ανεκδίγητο ο Δένδια, πήγε και θόπευε και αναγνώρισε όλου ψευδο, το ψευδοτύποτα του Κούρτι, την άλλη μια υποτιθέμενη πρόεδρο, μια, την άλλη ε, μια υποτιθέμενη υπέξ, την είπε ομόλογό μου, που δεν έχει νομιμοποίηση να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει αποφασίσει η Ελλάδα να αναγνωρίσει, γιατί υπάρχει παραλληλισμό εδώ. Είναι σαν να αναγνωρίζει το ψευδοκράτο τη Κύπρου. Δεν, θα τολμούσε κανεί να το κάνει. Δεν ξέρω πού πήρε, πού βρήκε το θράσο ο Δένδια και ο Μητσοτάκη να προχωρούσε αυτέ τι άτυπε αναγνωρίσει. Και υπάρχει και αντίδραση, ξέρετε, από του Σέρβου που διαρωτώνται οι Σέρβοι πολιτικοί αν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο. Για ποιο λόγο μιλούν σαν να του έχουν αναγνωρίσει de facto. Το ξέρουν οι Έλληνε πολίτε. Αναρωτιέται ο Σέρβο, αν μα λέει ξεσηκωθείτε. Πετάξτε του όξο. Αυτοί θα δώσουν στους Αλβανούς μαφιόζους του Κούρτη το Κωσιφοπαίδιο και στους Τούρκους μαφιόζους του Ερντογάν την Κυπριακή Δημοκρατία, τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σαν μας λέξει σηκωθείτε, αντιδράστε, έχετε σφετεριστές, έχετε δυνάστες. Δεν το ξέρουμε, δεν πρέπει να δυναμώσει η φωνή μας να το καταλάβει ο κόσμος, να το, μάθουμε, να το μάθουν παντού ότι έχουν de facto κάνει το αδιανόητο οι δημοκράτες μια εγκληματική απόφαση και επειδή και ουσιαστικά ενθαρρύνουν, ενθαρρύνουν με, την, με, τα εγκλήματα και με το. καθώ ρίχνουν καρπαζιέ, έχει γίνει τζανετάκο στο ελληνικό κράτο με, με, με του Δήμου, ο Δένδια και Μητσοτάκη, καθώ ρίχνουν καρπαζιέ οι, ε, οι, του Ράμα ε, και τι δέχονται, γι' αυτό κάνανε τα έκτροπα με τον Μπελέρη και επειδή βλέπουν ότι συνεχίζουν οι δέχονται πράκτορες και τους, όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, ελληνόφωνοι πολιτικοί ουσιαστικά προχωρούσε de facto να αγώνα του κοσυφοπεδίου, ενώ μαζί έχουν σφαλιάρε. Εμεί συνεχίζουμε και λέμε: Ό,τι μα πείτε, εδώ είμαστε χρήσιμοι ε, να σα εξυπηρετήσουμε και ακόμα και εναντίον των συμφερόντων μα. Γι' αυτό κλιμακώνουν και εναντίον, άρα, και των ε, σέρβων του κοσυφοπεδίου. Άρα ενθαρρύνονται οι μαφιόζοι του Ράμα με τι αθλειότητε και την. Ε, με, την, με τους υποτακτικούς Δένδια και Μητσοτάκη και ενθαρρύνεται έτσι κατά επέκταση και ο άλλος αχειράνθρωπος ο Κούρτη για αυτά τα έκτροπα στην, στο Κόσοβο. Άρα έχουν ευθύνε εδώ οι δημοκράτες. Έχουν ευθύνε οι Γαλλές για αυτά τα έκτροπα με την εγκληματική πολιτική τους, με την τυχοδοκτική πολιτική τους, την ανθεληνική βαθιά προδοτική πολιτική τους. Θα σας πω ότι πράγματι μεθοδεύεται τέτοιου αναγνώριση και του και της, και των κατηχωμένων. Γι' αυτό είναι διπλό το έγκλημα το πολιτικό έγκλημα των Δέντια δηλαδή, Μητσοτάκη που αναγνωρίζουν de facto το κοσυφοπαίδιο, που θα έπρεπε να είναι ταμπού, είναι ταμπού, είναι κόκκινη γραμμή, δεν ξέρω που, το, που βρήκαν πραγματικά το θράσο. Ποιον εκπροσωπούν, ποιον λαό, από ποιου πληρώνονται, δεν πληρώνονται από του Έλληνε αυτή η πολιτική, δεν καταλαβαίνουν. Υπάρχουν ζητήματα εδώ. Και εν πάση περιπτώσει ο Βούτσι προχώρησε σε προδοσία, αλλά ξαναλέω, υπάρχουν θεσμοί στη Σερβία, δεν είναι όπω εδώ δυστυχώ, που τον τρομοκράτησαν πολύ, ασκήθηκαν πολιτικέ πιέσει. Ασκήθηκαν πολιτικέ πιέσει. Διότι όπω και εδώ δυστυχώ δεν υπάρχει στη Σερβία Πλαίσιο νομικό για τον πολιτικό που θα προδώσει. Ούτε στην Ελλάδα βέβαια υπάρχει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά στην Ελλάδα, αν προδώσει, δεν υπάρχει κανένα απολύτω. Ε, ακόμα και αν δώσει νησί, αν δώσει τη Ρόδο, δεν υπάρχει ε, κόστο για τον πολιτικό που θα το κάνει. Μάλλον υπάρχει, επι, επιτρέπεται κιόλα. Διαβάστε το άρθρο 27 του Συντάγματο που λέει ότι η Βουλή μπορεί να μειώσει με 151 βουλευτέ τα σύνορα τη χώρα μα και το άρθρο 28 που λέει ότι μπορούμε να ασκήσουμε, να αυτοπεριορίσουμε την εθνική μα κυριαρχία με 151 ψήφου. Άρα οι βουλευτέ, βάσει Συντάγματο, 27-28 στη χώρα μα προβλέπεται να προδώσουν. Όχι απλά δεν υπάρχει πλαίσιο αν προδώσουν να πληρώσουν το τίμημα. Ο... Δεν, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Είναι αδιανόητο, αλλά σα το λέω, να το γνωρίζετε. Αντίστοιχα, λοιπόν, ούτε στη Σερβία υπάρχει πλαίσιο κατά τη προδοσία. Υπάρχουν όμω οικογένειε, πολιτικέ ομάδε κτλ. και ε, 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 πολίτε, ψηφοφόροι που άσκησαν αφόρητη πίσω στο βούτσι και τον ανάγκασαν λίγο να, τρα... να τραβηχτεί πίσω. Ευτυχώ δηλαδή λειτουργούν τέτοιοι θεσμοί. Εδώ δεν του έχουμε ακόμα καλλιεργήσει. Θα έπρεπε να είναι το λεγόμενο οργή λαού. Για να μην πάμε σε προδοσία από τη στιγμή που έχουν οι ίδιοι οι πολιτικοί ε, βάλει τον εαυτό του, όχι μόνο στο απειρόβλητο, να μην πληρώνουν τι προδοσίε του, αλλά βλέπετε ότι με τα άρθρα αυτά, το 27 και το 28, ε, 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 προβλέπεται η προδοσία. Για να καταλάβετε τι μα περιμένει και τι έχει στηθεί εδώ πέρα. Θα έλεγα λοιπόν, κρατήστε το αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι ανεκδίκητοι πολιτική μα που είναι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι και για τα έκτροπα στην, ε, στη Βόρεια Ήπειρο, με, που έχουν ουσιαστικά ενθαρρύνει και ήταν συνεργοί. Σε αυτό το οποίο έπαθαν οι, οι, οι τρει Έλληνε μαζί με τον κύριο Μπελέρη, δηλαδή που έχουν συλληφθεί και περνάνε το εξπρέ του ε, μεσονυχτίου του Ράμα, αλλά και σε αυτά τα έκτροπα είναι συνεργοί, διότι έχουν ε, ε, ενθαρρύνει ουσιαστικά του ε, ε, εγκληματίε αυτού του καθεστώτο που είπαμε ποιοι είναι από πίσω. Ανταυτού αν λοιπόν ξέρετε ποια θα πρέπει να είναι η ελληνική θέση, η εθνική μα θέση, και κρατήστε τη σαν ιδέα, σαν πρόταση για οποιοδήποτε πολιτικό τολμήσει να σα πει μαμού και στου βορειοπυρότε αδελφού το λέω θα έπρεπε η ελληνική πολιτική ηγεσία, αν ήταν πραγματικά ελληνική και προ, προάσπιζε τα ελληνικά συμφέροντα, να πει ότι είναι μία η θέση μα. Εξισώνουμε το κοσυφοπαίδιο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ζητάμε, όχι απλά δεν αναγνωρίζουμε που είναι υποτίθεται μέχρι τώρα η θέση που την άλλαξαν, που ουσιαστικά προχώρησαν σαν μειοδοσία η Δανία Μητσοτάκη. Δεν αναγνωρίζουμε το κοσυφοπαίδιο, όχι μόνο αυτό. Αλλά ζητάμε να φύγουν οι μπότε των κατακτητών του Κούρτι και οποιονδήποτε άλλο από το Κωσφοπαίδειο από, από τα ιερά εδάφη τη Σερβία και ζητάμε να φύγουν οι μπότε των κατακτητών Τούρκων, Άγγλων, Βάσει κτλ. από τα ιερά εδάφη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, ζητάμε όξω από τα κατεχόμενα τη Σερβία και τη Κύπρου οι εισβολεί, οι, οι ξένε δυνάμει να αποδοθούν στην Κύπρο και στη Σερβία τα χαμένα εδάφη. Αυτή θα έπρεπε να είναι η ιδέα, η πρόταση και η θέση. Τη Ελλάδο, πολιτικών που δεν θα ήταν ελληνόφωνοι, που δεν θα ήταν δεν ξέρω πού, σε ποιο Θεό προσκυνούν ή ποιο χρήμα ε, λατρεύουν. Απέναντι λοιπόν σε αυτού του ερασικρήματε ε, 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 και ε, νομίζω ξενοχήν του πολιτικού μα, θα έπρεπε να προβάλλουμε αυτή την εθνική θέση για το ζήτημα παράλληλα του Κωσφοπεδίου και τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι το, ε, το μείζον. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και επειδή θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, θα επιμείνουμε, δεν θα του επιτρέψουμε. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ούτε την παράδοση τη Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε την προδοσία από του ε, ε, περαστικού του Μαξίμου και του Ιππέξ του Κοσμοπεδίου και τη Σερβία. Θα μείνουμε σε αυτά τα θέματα, θα κάνουμε και άλλα βίντεο. Επομένω, αν θέλετε να τα δείτε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να σα έχονται σαν ειδοποιήσει. Λυπάμαι αν δεν σα άρεσε. Προφανώ το βίντεο πονάει ανθρώπου που είναι είτε με τη μαφία τη. Την εγκληματική οργάνωση που κυβερνάει το Κόσοβο και την Αλβανία ή με τη μαφία που κυβερνάει δυστυχώ εδώ το Μαξίμου. ίδια ταχύτητα άνθρωποι, ίδια εγκληματική οργάνωση, θοπεύει ένα τον άλλον, υποστηρίζει και ενισχύει ένα τον άλλον εναντίον των Ελλήνων και εναντίον των ε, πολιτών τη Σερβία. Σε κάθε περίπτωση, αν πιστεύετε ότι το βίντεο αυτό πρέπει να ακουστεί, κοινοποιήστε σε όλου και φίλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Αξίζει επίση να υποθεί ότι το Κόσοβο είναι πράγματι η κοιτίδα του σερβικού πολιτισμού και τη εθνική του περηφάνεια και τη πίστη του, τη Ορθοδοξία. Υπάρχουν εκατοντάδε μοναστήρια και μεσαιωνικέ εκκλησίε στο Κόσοβο, χριστιανικέ, ορθόδοξε, που η, το καθεστώ του Κούρτη δεν έχει καμία σχέση πολιτιστικά με αυτέ, ούτε θρησκευτικά. Άρα δεν είναι, και δεν είναι μόνο το θρησκευτικό κομμάτι και ο πολιτισμό Εκεί στο Κόσοβο πολέμησαν τους βάρβαρους οι κατακτητές του Οθωμανούς Τούρκους αυτή την, την ορδή των, ε, ε, των, βάρβαρων ατάκτων ε, μια λέλαπα κατά της ανθρωπότητας η μάστιγα της Ανατολής εκεί λοιπόν οι Σέρβοι το 1389 πολέμησαν και είναι ένα σύμβολο της εθνικής, της εθνικής τους περηφάνειας και του εθνικού του αγώνα για την αυτονομία και την εξαρτησία τους. Άρα πολεμάνε διαχρονικά, αν θέλετε αυτούς τους μαφιόζους, αυτούς τους κανίβαλους, αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, τους εισβολείς αν θέλετε. Είναι 100% λοιπόν πολιτισμός τους, θρησκευτικό, εθνικός. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προστατέψουμε με κάθε θυσία, απέναντι σε κάθε μειοδότη πολιτικό, είτε προέρχεται από τη Σερβία, είτε δυστυχώς και από ε, αντιπάλους όπως έχουν αναδειχθεί οι ελλαδίτες πολιτικοί, δεν είναι αυτοί ε, εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, ούτε ο Βούτσης είναι εκπρόσωπος του σερβικού λαού. Πρέπει να απαλλαγούν οι Σέρβοι από αυτούς, να απαλλαγούμε και εμείς από τους δικούς μας που μας εκθέτουν και αποδυναμώνουν όχι τις συμμαχίες μας, το δίκαιο, την ειρήνη, αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αντισταθείτε, αφυπνιστείτε για την ειρήνη, για το μέλλον μας.